τώρα πλέον με ηχηρό τρόπο θα έχει και δομή πολιτισμού, γιατί πολιτιστικά κάνει έτσι και αλλιώς πολλά. Θα έχει δομή πολιτισμού και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπράβο. Και μπράβο σας και μπράβο μας που συνεργαζόμαστε και θα είμαστε γρήγορα στα γένεια. Το Περιστέρι αποκτά ένα μέγαρο πολιτισμού θεάματος της Δυτικής Αθήνας. Σε 2 χρόνια, πρώτα ο Θεός, θα είμαι και εγώ εδώ και ο Περιφερειάρχης, το οποίο θα το εγκαινιάσουμε. Είναι ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά έργα που γίνονται στην Ελλάδα και αυτό γίνεται εδώ στο Περιστέρι. Εξυπηρετεί τους δημότες του μεγάλου Δήμου μας, αλλά και γενικότερα όλης της Δυτικής Αθήνας. Θέλω για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία, γιατί θεωρώ ότι το αποτέλεσμα κρίνει το όλο το σκηνικό. Πετυχαίνουμε γιατί έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και το εκπαιδευτικό Green City, το οποίο πρωτοαγωνιστείτε, πρωτοστατείτε, που κάνουμε με τις κινητές πράσινες μονάδες, μας έχει ενθουσιάσει όλους. Δεν θα ξεχάσω ότι και στα ΚΕΠ υγείας ήσασταν οι πρώτοι που ενταχθήκατε και φυσικά ήδη παράγεται ένα αξιόλογο προσυπτωματικό και προληπτικό έργο για τους συμπολίτες. Και φυσικά θα έλεγα ότι σειρά άλλων διαδικασιών, είτε για την οχύρωση της πόλης με όμπρια είτε με καταστρώσεις, έχουν γίνει σε χρονικά διαστήματα από την περιφέρειά μας. Φτιάχνουμε σε εμβληματικές περιοχές όπως το Περιστέρι και σε μια ιστορική ομάδα όπως η Ατρόμητος και βεβαίως περιμένουμε και τις μελέτες για το κλειστό κομμάτι της Άρσης Βαρών και των Παλαιστών για να μπορέσουμε και αυτό να ολοκληρωθεί. Το έχουμε υποσχεθεί, το λέμε και δημόσια σήμερα. Θα το χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια. Είμαι υποχρεωμένος και γι' αυτό να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Πατούλη που κράτησε το λόγο του με συνέπεια και στο χρόνο που μου είπε. Για πρώτη φορά στην Αττική, μετά από πολλά χρόνια με πανδημίες, με ενεργειακές αδυναμίες, με πολλά προβλήματα, σήμερα να σας κοιτάμε στα μάτια από το έργο, αλλά κυρίως να σας κοιτάμε στα μάτια από το όραμα και τις δυνατότητες που έχουμε για το μέλλον. Εσείς έχετε τη δύναμη, δώστε τη και σε εμάς να συνεχίσουμε δυνατά, γερά, να αλλάξουμε μοναδικά την Αττική μας, το Περιστέρι μας και τη Δυτική Αθήνα.